Εμείς κάνουμε από τη μεριά μας χρόνια τώρα ό,τι μπορούμε. Mm-hmm. Το 11 που έχω την ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ηρακλείου, το πρώτο πράγμα που με άγγιξε αμέσως και γρήγορα ήταν η πολιτική προστασία, που οφείλω να πω ότι παντού ήταν και παραμένει υποβαθμισμένη. Εμείς ως περιφέρεια την αναδείξαμε στον ρόλο που της αξίζει. Μάλιστα στο πρόσφατο συνέδριο που έκανε η κυβέρνηση εδώ, εγώ δεν έθεσα τα πολύ μεγάλα έργα, τα οποία είναι γνωστά της ΠΑΣΗ. Ανέδειξα δύο μεγάλα έργα. Την πολιτική προστασία, τα αντιπλημμυρικά δηλαδή, την αντιπυρική προστασία και ό,τι έχει σχέση με τους κινδύνους από έκτακτα φαινόμενα, και την καθημερινότητα του πολίτη, τις λακκούβες, τους δρόμους. Θα θεωρώ ότι στην περίοδο της κρίσης είναι το πρώτο που πρέπει να διασφαλίσουμε, γιατί τα μεγάλα δεν μπορούμε να τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, εκτός εάν έχουμε κάποιους ευρωπαϊκούς πόρους που όπου υπάρχουν, επενδύονται, προχωρούν και πηγαίνουμε καλά. Αλλά πράγματι ακούγεται ότι στην Κρήτη γίνονται έργα εκατομμυρίων και είναι αληθές, αλλά αυτό γίνεται κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά όμως δεν μπορούν να διατεθούν δυστυχώς για την καθημερινότητά μας. Και οι πόροι για την καθημερινότητα είναι είδος σε απόλυτη ανεπάρκεια. Mm-hmm. Από το 11, για πρώτη φορά προχθές και ύστερα από τη Μάνδρα, το τονίζω, ύστερα από τη Μάνδρα, mm-hmm. έγινε μια κατανομή 32 εκατομμυρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Δηλαδή φανταστείτε 32 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα να συντηρηθεί το επαρχιακό οδικό δίκτυο και μέσα από εκεί να εξοικονομήσουμε κάτι τι για να κόψουμε και κανένα καλάμι στους ποταμούς, αν μπορέσουμε. Η περιφέρεια Κρήτης από αυτήν την κατανομή έχει απόφαση για να πάρει, και άρα μπορεί να δημοπρατήσει 2.208.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, όταν μέσα σε μια εξαετία δίδονται ύστερα από την Μάντρα 2.208.000 από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους της αυτοδιοίκησης που ο πολίτης τους έχει πληρώσει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο, και είναι ντροπή, και είναι προσβολή. Και γι' αυτό ακριβώς κάναμε εμείς ως περιφέρεια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και τους είπαμε: κύριοι, δεν μας δίδετε τους πόρους, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες. Θα κάνουμε απλά ό,τι περνάει από το χέρι μας και το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεν περνάει με τίποτα από το χέρι μας. Για να είμαστε καθαροί. Το 2016 έγινε ένας πολύ καλός καθαρισμός στον Γιώφυρο. Τα λέμε καθαρισμός, δεν περιοριστήκαμε στο να κόψουμε τα καλαμάκια, γιατί αυτά βγαίνουν σε 10 μέρες και δεν είναι και ζημιά τα καλάμια. Όποιος βλέπει τα καλάμια και φοβάται κάνει λάθος. Τα καλάμια προστατεύουν, αρκεί να μην τα γεμίζουμε μπάζα και σκουπίδια. Αυτό το επαναλαμβάνεται συχνά σε όλους τους τόνους. Ηλεκτρικές κουζίνες, άλλα αντικείμενα, τότε ναι, γίνονται και αυτά επικίνδυνα. Η φύση έχει μάθει να λειτουργεί. Αν την παραβιάζουμε εμείς, τότε μας επιτίθεται. Και γίνονται πολλές παραβιάσεις. Επιτρέψτε μου να πω με πολλή ευγένεια και ευπρέπεια. Κανένα ορεινό ρέμα ή κανένα ρέμα στο εσωτερικό του νομού που δεν έχει αξία υγιής δεν κινδυνεύει από πλημμύρα. Γιατί δεν παραβιάζεται η φύση από τον άνθρωπο. Οι πολίτες καλά κάνουν και αγωνιούν, καλά κάνουν και διαμαρτύρονται, καλά κάνουν και είτε έχουμε την αρμοδιότητα ή δεν την έχουμε, αυτό είναι αδιάφορο. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και ενδιαφερόμαστε, αλλά πρέπει να ενδιαφέρονται και οι ίδιοι όταν βλέπουν κάποιον ασυνείδητο να πετάει στρώματα στον ποταμό, να πετάει ηλεκτρικές κουζίνες στον ποταμό, να πάει να ξεφορτώνει τα μπάζα του ή πολύ περισσότερο να ρίχνει λίμματα. Γιατί είχαμε στο καλοκαίρι ένα τέτοιο φαινόμενο. Ο Γιώφυρος γέμισε με λίμματα. Δηλαδή κάποιος ασυνείδητος που δεν μπορεί να είναι άλλος ο ασυνείδητος παρά ένας ή δύο ή δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που κάνουν εκκενώσεις βόθρων, πήγε και αντί για να πάει τα λίμματα στην ΔΕΙΑΗ να τα επεξεργαστεί στο βιολογικό καθαρισμό όπως είναι το νόμιμον, τα πέταξε στο Γιώφυρο. Αυτό δεν πνίγει τον κόσμο, αλλά βρωμίζει τα πάντα και υποβαθμίζει το περιβάλλον. Κανείς πολίτης δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν μας είπε ποιος, αλλά διαμαρτυρήθηκαν πολλοί και οι σύλλογοι και οι πάντες,
αφού είχε γίνει το κακό. Δεν είναι δυνατόν ούτε η αστυνομία, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς να είναι παντού ανά πάσα στιγμή. Θέλει λοιπόν μια συνεργασία. Ο Γιώφυρος είναι καθαρός. Έχει μερικά μικρά σημεία που θέλουν άμεση παρέμβαση και τα έχουμε εντοπίσει πολύ πριν το χθεσινό ΣΟΠ και πολύ πριν την αυτοψία που έκανε ο κύριος Πατακός, που έγινε και η αφορμή μιας διαφωνίας. Και η δημοσιοποίηση άσκοπα, διότι από τη στιγμή που είναι γνωστό και το έχω ενημερώσει ότι είναι εντοπισμένα, ήταν απλά τα πράγματα. Αλλά για να πω κάτι να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί άκουσα και το Δήμαρχο να το λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θέλω να κάνω διάλογο δια των μέσων, προτιμώ να κάνω διάλογο από πρώτο χέρι, να λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερώνει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα. Όλοι έχουμε ευθύνη. Και ο Δήμος έχει και αρμοδιότητα και στα αδειάκια, όσα είναι μέσα στο σχέδιο πόλης καταρχήν, δεν μπορεί να παρέμβω εγώ μέσα στο σχέδιο πόλης, και κυρίως για το Γιώφυρο, να μας γίνουμε συγκεκριμένοι. Υπάρχει μια παλιά αλληλογραφία για την γέφυρα στο Δρακουλιάρι που έχει μικρή διατομή, είναι σε έναν δημοτικό δρόμο, είναι μια δημοτική γέφυρα. Εμείς μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε για να αντικατασταθεί, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά να τη φτιάξουμε. Το ίδιο ισχύει για την γέφυρα έξω από τη ΔΕΙΑ στη Φοινικιά και βεβαίως για την τοξωτή γέφυρα που δεν μπορεί καν να αντικατασταθεί, αλλά απλώς πρέπει να φροντίζουμε όλοι, και εμείς και ο Δήμος και όποιος μπορεί, αλλά σε συντονισμό, να την καθαρίζουμε για να μην εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι που πολύ λέτε, απλοϊκά και απλά τα πράγματα. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, φορείς πολίτες, για την κατάσταση η οποία δημιουργείται στην καθημερινότητά μας. Να ξέρουμε όμως κάτι. Η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων. Αυτό είναι μια διάσταση του προβλήματος. Αντιπλημμυρική προστασία σημαίνει κατασκευή φραγμάτων αντιπλημμυρικών. Ήδη ολοκληρώνεται το φράγμα των Χαλαβριανών που θα έχει την δυνατότητα να κρατήσει 1.100.000 κυβικά νερό και αυτό θα αποσυμφορήσει σημαντικά τις πιέσεις στο Γιώφυρο. Αν κατασκευαστεί και το φράγμα του Λαδούκου που έχει χρηματοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από την περιφέρεια ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, και τότε θα έχουμε μια δεύτερη ελάφρυνση. Θα πω όμως το παράδειγμα του Ξεροπόταμου. Δεν μπορεί να επεκταθεί το σχέδιο πόλης στην περιοχή, διότι αν έχει απαραίτητη προϋπόθεση την οριοθέτηση του Ξεροπόταμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν κατασκευαστεί το φράγμα των Δαφνών. Δεν είναι υπόθεση της περιφέρειας ούτε του Δήμου το φράγμα του Δαφνών. Είναι μεγάλο έργο και είναι υπόθεση των Υπουργείων. Εμείς τα διεκδικούμε και πιέζουμε. Αλλά αν δεν στέρξει το Υπουργείο να σκύψει πάνω από τα προβλήματα και να κάνει μόνο συνεδριάσεις πάνω στα πτώματα, όπως έγινε στη Δυτική Αττική, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Σοβαρά αυτά τα οποία λέμε. 2 εκατομμύρια. Δεν το λέω για να πετάξω τον μπαλάκι σε κανέναν. Εγώ τις δικές μου ευθύνες και τις ευθύνες της περιφέρειας θα αναλαμβάνουμε πέραν του δέοντος. Μα το είπατε και είπατε και άλλα πράγματα. Έχουμε την καζαζακική λογική, έχουμε μπροστά μας την ευθύνη και όχι την, κύριε Κουκιαδάκη, και όχι την αρμοδιότητα. Κύριε Κουκιαδάκη, όπου έχει αξία η γη, τα πάντα έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο το μεγάλο Γιώφυρο, ζητούμενο. Και δεν είναι μόνο ο Καρτερός. Έτσι όπως το είπατε. Είναι τα ρέματα στα Μαλλιά, τα ρέματα στη Χερσόνησο, στις Γούβες, στην Αγιά Πελαγιά, παντού. Τα περισσότερα είναι καλυμμένα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Σιλαμιανός ποταμός στην Καζαντζίδη είναι σκεπασμένος. Είναι ένα τεχνικό μεγάλο έργο. Είναι μέσα στην πόλη. Είναι μέσα στην πόλη. Είναι μεγάλη η διατομή του. Ξέρει κανείς σε μια πλημμύρα τεράστια αν θα αντέξει? Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά και τι μπορώ να κάνω? Το λέω ακραία. Τι μπορώ να κάνω? Τίποτα απολύτως. Είναι ένας ποταμός που δεν είναι πια ποταμός, αλλά είναι ένας σκεπαστός δρόμος. Προφανώς αυτοί που τον μελέτησαν και τον κατασκεύασαν τα έλαβαν όλα αυτά υπόψη. Εύχομαι. Αλλά δυνατότητες παρέμβασης εκεί δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Η πολιτεία. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Λέτε όμως τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Περισσότερο πρόβλημα διψιδρίας έχουμε και λιγότερο πλημμυρών, αλλά επειδή και τα καιρικά φαινόμενα είναι ανάποδα,
να ξέρουν και οι πολίτες ότι πρέπει και οι ίδιοι να προσέχουν για, και στις μετακινήσεις τους και παντού. Διότι ακούστε, στην Μάδρα δεν έλειπαν τα αντιπλημμυρικά. Έχαν κλείσει τα αργιάκια και οι δρόμοι πλημμύριζαν και έπνιξαν τους ανθρώπους, γιατί ήταν αργιάκια οι δρόμοι. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα έκανε εκεί κάποιος τώρα, εκτός από το να κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει στην Καζαντζίδη, αλλά πόσες μελέτες θέλει, πόσο χρόνο θέλει, πόσα λεφτά θέλει. Δεν, όλοι οι άνθρωποι που πνίγηκαν στη Μάντρα δεν πνίγηκαν σε κανένα ρέμα, πνίγηκαν όλοι στους δρόμους που ήταν παλιά ρέματα. Να σας πω κάτι. Αυτό εκεί και με το... ένα καιρικό φαινόμενο με αυτήν την ένταση δεν είναι αντιμετωπίσιμο με το κόψιμο των καλαμιών. Αλλά δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες εκτός από αυτό, το να κάνεις έναν στοιχειώδη mm-hmm. καθαρισμό στα ρέματα. Κύριε Κουγιαδάκη, το τελευταίο μου ερώτημα. Γιατί φέρνετε τώρα στην επικαιρότητα και επισημαίνετε Σιλαμιανό, Καζαντζίδη, σκεπασμένο? Δεν το κάνω. Υπάρχει όχι, κάποιο όχι, θέμα. Πάντα είναι στο μυαλό μου και απλώς τώρα το φέρνει η συζήτηση. Διότι και τα τεχνικά έργα. Και τα τεχνικά έργα αλλού λύνουν. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Σιλαμιανού έχει λυθεί. Γιατί ζω και εκεί και δεν έχω παρατηρήσει κανένα φαινόμενο δύσκολο. Το έφερα σαν παράδειγμα ότι εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Ό,τι έγινε, έγινε. Ευτυχώς είναι καλή δουλειά.